Άρη είναι μια προσφυγή σε ψηλά, να πούμε έτσι, στη λαϊκή γλώσσα. Έχουμε καταγγείλει ότι πάρα πολλές δαπάνες και κυρίως μικροδαπάνες καλύπτονται από το παγκάρι της Εκκλησίας. Ήταν για ένα χρονικό διάστημα η μόνη πηγή χρηματοδότησης. Συμβαίνει και αυτό στο χώρο της δημόσιας υγείας. Ένα κεντρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης καταφεύγει στο παγκάρι της μικρής εκκλησίας που υπάρχει μέσα για να βρει χρήματα και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που αυξάνονται συνεχώς. Οι εργαζόμενοι και η διοίκηση του νοσοκομείου Γεννηματάς όχι μόνο δεν το κρύβουν, αλλά αποκαλύπτουν μπροστά στην κάμερα τι αγόρασαν τις τελευταίες φορές με τα χρήματα που βρήκαν μέσα. Αγοράσαμε CD για να δίνουμε τα αποτελέσματα της αξονικής. Την άλλη φορά διορθώθηκε το καζανάκι. Άλλη φορά πάνε για κλειδαριές. Άλλη φορά πάνε για χρώματα για να βαφτούν κάποιοι τείχοι. Για ένα εξάμηνο, η μοναδική πηγή εσόδων του νοσοκομείου ήταν ότι υπήρχε μέσα στο παγκάρι από το παρεκκλήσι του πρώτου ορόφου. Η διεύθυνση ήρθε σε συμφωνία με τη Μητρόπολη και από εκείνη τη στιγμή, με τα χρήματα των ασθενών και των συγγενών τους, αγοράζεται και φτιάχνεται ό,τι είναι δυνατόν. Όταν οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων και η χρηματοδότηση που δίνεται επαρκούν μόνο για το πρώτο εξάμηνο, καταλαβαίνετε και οι κωδικοί στεγνούν ότι αν θέλει χαλάσει μια λάμπα και πρέπει να πάρεις μια λάμπα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος εάν δεν ανοιχθεί αυτό το περιβόητο παγκάρι. Δεν καλύπτονται μεγάλες ανάγκες από αυτή την ιστορία. Οι μεγάλες ανάγκες πρέπει να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό. Και επειδή φυσικά τα χρήματα που υπάρχουν κάθε φορά μέσα στο παγκάρι δεν φτάνουν για όλα, οι συγγενείς των ασθενών διαπιστώνουν πως την επόμενη φορά πρέπει να έρθουν πιο προετοιμασμένοι. Φέραμε, πώς το λένε, χαρτί υγείας από το σπίτι. Προσωπικά, αν ήμουν στη θέση των ασθενών, και εγώ θα έβαζα από την τσέπη μου για να στηρίξω το σύστημα. Το θέμα με το παγκάρι του νοσοκομείου Γεννηματάς αναδεικνύει με ανακοίνωσή της και η ΠΟΕΔΗΝ. Επισημαίνει πως λόγω της υποχρηματοδότησης είναι απλήρωτα για ένα χρόνο τα συνεργεία που απασχολούνται στο νοσοκομείο, με γιατρούς, ασθενείς και νοσηλευτές να έχουν φτάσει στα όρια τους. Σε αυτό το νοσοκομείο λείπει περίπου το 40-50% των νοσηλευτών. Στην ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ υπογραμμίζεται πως η κατάσταση και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της πόλης είναι εξίσου τραγική. Με ακάλυπτες οργανικές θέσεις, κλειστά χειρουργεία, κατεστραμμένα μηχανήματα που δεν έχουν αντικατασταθεί και ελλείψεις υλικών. Η κυβέρνηση με τις κορδέλες απευθύνεται σε όσους μέχρι σήμερα δεν χρειάστηκαν το ΕΣΥ, γιατί όσοι το χρειάστηκαν έχουν βγάλει τα δικά τους συμπεράσματα. Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με απίθανους τύπους. Αντί να ζητάνε ταπεινά συγγνώμη, χρησιμοποιούν φρασιολογία με την οποία απαιτούν από το λαό να τους λέει και ευχαριστώ. Να τους αποθεώνει για τις πολιτικές που διαλύουν τα πάντα γύρω τους. Είναι φοβεροί τύποι. Ό,τι γίνεται, γίνεται με τη φιλοτιμία αυτών των λίγων που έχουν μείνει, που έχουν πάθει πια burnout, δεν αντέχουν, έχουν εξαντλήσει τα όρια αντοχών και ανοχών τους. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας νοσεί, λύσεις δεν βρίσκονται και η κάθε μέρα περνάει αργά και βασανιστικά για γιατρούς, ασθενείς και υπαλλήλους των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Το παγκάρι, βλέπετε, δεν αρκεί.